Φέτος για την ΕΠΣΗ, η διοργάνωση του τελικού, γιορτή, πάντα η ΕΠΣΗ τα τελευταία χρόνια θέλει τελικός να είναι μια γιορτή. Έτσι είναι, προσπαθούμε μέσα από το τελικό του κυπέλου να περάσουμε μηνύματα όχι μόνο στο τοπικό ποδόσφαιρο, στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ, δεν είναι μόνο βαθμοί, είναι και κάτι άλλο. Είναι πολιτισμός. Είναι σύσφυξη σχέσεων στις κοινωνίες. Γι' αυτό είμαστε και εδώ. Παραμονή, προπαραμονή του αγώνα, του μεγάλου αυτού αγώνα τελικού που ηρωδότημα το Γιούχτα. Όλοι μαζί, παράγοντες, αντίπαλοι παίχτες, εισαγωγικά αντίπαλοι, για να περάσουμε μηνύματα ότι θα είναι την Κυριακή 90 λεπτά, ίσως 120 οι αντίπαλοι, αλλά σήμερα και την επόμενη του αγώνα είμαστε φίλοι, είμαστε άνθρωποι. Και πάνω απ' όλα κοιτάζουμε, ξαναλέω, πώς θα περάσουμε μηνύματα σε όλη την κοινωνία, σε όλο αυτό το κακό, όχι μόνο αθλητικό, αλλά γενικότερα κοινωνικό περιβάλλον που υπάρχει σήμερα στην πατρίδα μας, ότι είναι και κάτι άλλο που δίνει ευχάριστες νότες. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πέρα από τον τελικό, το αγωνιστικό μέρος, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Κορυφαία είναι η τελετή λήξης του Πακριτίου Παιδικού Πρωταθλήματος, που συνδιοργάνωσε η ΕΠΣΗ με την περιφέρεια Κρήτης και έχετε καλέσει όλα τα παιδιά και όλους τους γονείς να δώσουν το παρόν. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Βαρδαλαχάκη, την Κυριακή και μία ώρα πριν τον αγώνα, στις 3 ώρα δηλαδή στο Πακρίτιο, όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν ανεξάρτητα από τη θέση που κατέλαβαν στο Παγκρίτιο Περιφερειακό Πρωτάθλημα που μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώσαμε, θα απομείνουμε στους νικητές και σε όλα τα παιδιά αναμνηστικά διπλώματα, μετάλλια, και εκεί επίσης είναι μια γιορτή για να δείξουμε ότι ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Super League, ποδόσφαιρο είναι και στις ηλικίες 5, 6, 7 και 8 ετών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ.